Η ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου, της προσφοράς αλλά και των αναγκών του φροντιστή ατόμων με άνοια ή Αλτσχάιμερ είναι ο στόχος της 17ης Μαρτίου, η οποία έχει καθιερωθεί ως ημέρα φροντιστή ατόμων με άνοια ή Αλτσχάιμερ. Και στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Επαρέμβασης της περιοχής μας οργάνωσε μία ημέρα δράσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας. Και αυτό γιατί κάθε ένας ασθενής με άνοια ή Αλτσχάιμερ φροντίζεται από δύο ανθρώπους. Αν λάβουμε υπόψη τα στατιστικά δεδομένα για τους ασθενείς με άνοια ή Αλτσχάιμερ σε όλο τον κόσμο, εκτιμάται ότι 50 εκατομμύρια άνθρωποι είναι ασθενείς και άρα άλλα 100 εκατομμύρια άνθρωποι είναι οι φροντιστές τους. Ενώ στην χώρα μας τα νούμερα αυτά αφορούν σε 200.000 ασθενείς και άρα 400.000 φροντιστές. Και η φροντίδα ενός ασθενή με άνοια ή Αλτσχάιμερ είναι κάθε άλλο παρά εύκολη. Αυτό τόνισε ο επιστημονικός υπεύθυνος της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης, Ευάγγελος Παπάς, στο πλαίσιο της δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο ισόγειο του κτηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου. Στο μεταξύ, στην περιοχή μας βρίσκεται στα Ασκαριά και ιδρύεται ένα σύλλογος συγγενών αλλά και φίλων ανθρώπων με άνοια ή Αλτσχάιμερ, με απότερο στόχο, όπως εξήγησε ο κύριος Παπάς, να δημιουργηθούν υπηρεσίες που σήμερα λείπουν για αυτή την κατηγορία ασθενών, όπως είναι τα κέντρα ημέρας και οι ξενώνες. Σήμερα εμείς αναδεικνύουμε την ημέρα του φροντιστή του ανθρώπου με άνοια ή Αλτσχάιμερ, γενικά με τις άνοιες, γιατί θέλουμε να αναδείξουμε τη σημαντική δουλειά που κάνει και την επιβάρυνση που έχει ο άνθρωπος που φροντίζει ένα άτομο που έχει Αλτσχάιμερ. Η νόσος Αλτσχάιμερ, μια μορφή της άνοιας, είναι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας, δημόσιας υγείας. Έχουμε αυτή τη στιγμή στον κόσμο 50 εκατομμύρια ανθρώπους με διαγνωσμένη άνοια και άρα αν υπολογίσετε ότι για κάθε άνθρωπο με άνοια θέλουμε τουλάχιστον δύο φροντιστές, χρειάζονται να απασχολεί η κατάσταση αυτή πάνω από 100 εκατομμύρια ανθρώπους για την φροντίδα του. Στην Ελλάδα αντίστοιχα έχουμε αυτή τη στιγμή 200.000 ανθρώπους με άνοια, άρα 400.000 άτομα που φροντίζουν. Και το να φροντίζει κανείς έναν άνθρωπο με Αλτσχάιμερ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα έχετε δει και από άλλες δραστηριότητες που κάνει η ΕΨΕΠ ότι το πρόβλημα των φροντιστών είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γι' αυτό και η ΕΨΕΠ προσπαθεί να το αναδείξει όχι μόνο με αυτές τις ενημερωτικές εκπομπές, τις ενημερωτικές εκδηλώσεις που κάνει, αλλά και με εκπομπές. Και κυρίως όμως με εκπαιδευτικά προγράμματα. Έχουμε εδώ και καιρό που κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα εκπαίδευσης δηλαδή των φροντιστών και ελπίζουμε να τα συνεχίσουμε. Εκείνο που είναι σημαντικό πάντως είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι η άνοια είναι ένα πρόβλημα που θα χτυπήσει την πόρτα τους πολύ πιθανόν, γιατί όσο μεγαλώνει η ηλικία οι άνθρωποι μπορεί να πάθουν άνοια και χρειάζεται να οι ίδιοι πλέον να αναλάβουν τις τύχες τους. Και γι' αυτό είναι σήμερα η ευκαιρία να σας πω ότι είμαστε στα Σκαριά μέσα σε λίγες μέρες, εβδομάδες, θα ιδρυθεί και επίσημα ένας σύλλογος συγγενών και φίλων ανθρώπων που πάσχουν από άνοια, που εμείς σαν ΕΨΕΠ πήραμε την πρωτοβουλία να το υποστηρίξουμε και σε λίγο καιρό που θα είναι και επίσημα η ανακήρυξή του από το πρωτοδικείο θα βγει και στην επιφάνεια. Έτσι ώστε να γίνουν, εκείνο που χρειαζόμαστε είναι να γίνουν οι υπηρεσίες. Κέντρο ημέρας Αλτσχάιμερ, ξενώνες για Αλτσχάιμερ, έτσι ώστε οι άνθρωποι που σήμερα, μιας και η οικογένεια δεν είναι η παλιά οικογένεια που ήταν όλοι μαζί μέσα, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, να μπορεί να έχει υπηρεσίες όπου θα πάει τον άνθρωπο που έχει Αλτσχάιμερ.